Φεύγει. Λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί τη σύγκρουση που κάνετε σήμερα δεν την κάνατε την άνοιξη? Γιατί δεν την κάνατε τον Μάρτιο? Γιατί αφού είδατε ότι οι Ευρωπαίοι εκβιάζουν, όπως λέτε, είναι αδίσταχτοι, δεν θέσατε το δίλημα στον ελληνικό λαό πολύ νωρίτερα? Γιατί περιμένετε να φτάσουμε στον Ιούλιο? Θα σας πω εγώ το γιατί. Γιατί δεν είχατε σχέδιο, γιατί δεν είχατε προτάσεις, γιατί μόνο αυτοσχεδιάζετε. Στεγνώσατε αυτούς τους 5 μήνες την οικονομία. Αυξήσατε τη μαύρη εργασία και την ανεργία. Στα νοσοκομεία ήδη υπάρχουν ελλείψεις στα αναλώσιμα. Το θέσει στην αγορά έχει γίνει σομπρέρο. Και τώρα βάζετε βόβα στο τουρισμό. Εκτός αν πιστεύετε ότι μια Ελλάδα σε πολιτική αναταραχή είναι ατραξιόν για τους τουρίστες, όπως άκουσα να λέει κάποιος στα παράθυρα, ότι θέλουν οι τουρίστες να βλέπουν αυτή την ένταση και τις ουρές. Και θα πρέπει να σας ενημερώσω, υπάρχουν ήδη πρώτες πληροφορίες στο διαδίκτυο, ότι μεγάλες χώρες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας και περιμένουν την απόφαση της Βουλής για να την ενεργοποιήσουν. Σας το λέω γιατί ίσως μέσα στην επαναστατική σας μέθη ίσως έχετε σταματήσει να κάνετε και τα στοιχειώδη της δουλειάς σας. Κύριοι της κυβέρνησης, θα πρέπει... Θα σας πω τι θέλω και κάποια στιγμή να πείτε και εσείς τι θέλετε από τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, θα πρέπει, αφού πήρατε την απονεννοημένη απόφαση, να ενημερώσετε και τους αγρότες τι σημαίνει για τη ζωή τους η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους προτείνετε. Πόσα δισεκατομμύρια θα χάσουν μέχρι το 2020. 19 δις. Να ενημερώσετε και την απώλεια του ΕΣΠΑ. 22 δις. 41 δις θα χάσουν μέχρι το 2020. Να ενημερώσετε βέβαια και τους συνταξιούχους αν θα συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξή τους το καλοκαίρι. Φοβάμαι όμως, κύριε Μπαλαβού, φοβάμαι όμως, επιτρέψτε μου. Μη σας δημιουργεί έλλειψη η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάνετε διακοπές λες και είναι έλεος. Λοιπόν, κύριε Μπαλαούρα, ελάτε κύριε Θεοδωράκη, συνεχίστε. Φοβάμαι όμως κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, και θα σας το πω, φοβάμαι ότι όλα αυτά που σας επισημαίνω ουδόλως ενδιαφέρουν, όχι όλους, είναι αλήθεια, ένα τμήμα πάντως ουδόλως σας ενδιαφέρει, και θα σας πω γιατί. Δεν ζούσατε ποτέ από την εργασία σας. Δεν ζούσατε ποτέ από τα χέρια σας. Ήσασταν πάντα. Κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω πως ζούσατε. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρήστε. Ντά, κύριε Γραμματέα. Δεν ζούσατε ποτέ από την εργασία σας. Ζούσατε πάντα. Θα σας πω πως ζούσατε. Αποφύγετε προσωπικές αποφύγετε. Κύριε Μαντά. Θα σας πω. Κύριε Μαντά. Δεν ζούσατε ποτέ από την εργασία σας. Ζούσατε πάντα από την μισθοδοσία του κόμματος. Κύριε Μαντά. Κύριε Μαντά, σας παρακαλώ. Κύριε Θεοδωράκη. Από...
από... Κύριε Μαντά, κύριε Θεοδωράκη, κύριε... Εσείς. Λοιπόν... Καλά. Κύριε Θεοδωράκη, αποφύγετε απαξιωτικές και προσωπικές αναφορές και συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε να πάμε ήρεμα. Συνεχίστε, κύριε Μαντά. Υπάρχουν κάποιοι. Κύριε Μαντά, δώστε το παρά. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Κύριε Μαντά, δεν ανακαλεί. Παρακαλώ, κύριε Μαντά. Κύριε Μαντά, ύστερα. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Μαντά. Είστε, κύριε Θοδωράκη. Συνεχίστε, χωρίς προσωπικές αναφορές, κύριε Μαντά, κύριε Θεοδωράκη, συνεχίστε χωρίς αναφορές τέτοιου κύριε είδους. Βούτσι, μην αγωνιάτε. Κύριε Μαντά, δώστε το παράδειγμα. Κύριε Μαντά, θα μιλήσετε όταν έρθει η ώρα. Κύριε Μαντά, δώστε το παράδειγμα. Δεν απειλούμε. Κύριε Μαντά, δώστε το παράδειγμα. Δεν απειλούμε. Είσαστε... Κύριε Μαντά, κύριε Θεοδωράκη, λοιπόν, τελειώνετε. Έλεγα λοιπόν... Μετά. Προσέξτε. Υπάρχει το εξής παράλογο, κύριοι συνάδελφοι. Τελειώστε, κύριε Θεοδωράκη, τελειώνετε. Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλοι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλοι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάστε αυτό που είπα. Εκεί από τα έδρανα τα υπουργικά. Μπορώ να μιλήσω. Συνεχίστε, αλλά μην μου κάνετε. Ναι, εγώ τι να κάνω, ορίστε. Συνεχίστε. Οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ νομίζουν... Κύριε Μαντά, καθίστε. Κύριε Θεοδωράκη, ολοκληρώστε. Αν η Βουλή είναι δική σας, να μας πείτε να φύγουμε, να μην παιδευόμαστε. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει μία παρεξήγηση. Κύριε Μπαλαούρα. Θεωρείτε ότι μπορείτε όλη μέρα να βρίζετε με τους πληρωμένους κονδυλοφόρους σας και να μην παίρνετε απάντηση. Μπορώ να σας κάνω δώρο ένα τόμο με τις βρισκές, με το βόθρο που έχουν ξεστομίσει οι άνθρωποι σας για το ποτάμι. Κύριε Μαντά, μα καθίστε, κύριε Μαντά. Πάτε γυρεύοντας, κύριε Θεοδωράκη, συνεχίστε ήπια, χωρίς αναφορές. Για ελάτε τώρα, συνεχίστε. Έλεγα λοιπόν, αφήστε, θα απαντήσει ο κύριος Βούτσης. Είναι έτοιμος, ήρθε, για ελάτε. Μου είπε ότι θα τα πει όλα, κύριε, θα κάνει αποκαλύψεις. Περιμένετε, μην αγωνιάτε, περιμένετε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αρκετοί... Συνεχίστε τώρα, βλέπω ότι ηρεμούν, συνεχίστε.
Παρακαλώ, κύριε. Γελάτε, κύριε Θεοδωράκη. Έλεγα λοιπόν και δεν θα με λογοκρίνετε. Κύριε Αμυρά, καθίστε. Καθίστε εσείς. Κύριε Αμυρά, καθίστε. Ωραία. Θα τελειώσετε, κύριε Θεοδωράκη. Ολοκληρώστε, κύριε Θεοδωράκη. Ολοκληρώστε. Κύριε Θεοδωράκη, ολοκληρώνεται ή να διακόψω? Εγώ ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε. Μα δεν προκαλείτε. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν συνηθίζω. Αφήστε λίγο. Έλεγα λοιπόν, και δεν είναι μυστικό, ότι πολλοί εδώ μέσα είστε κομματικοί υπάλληλοι που πλήρωνε το κράτος. Κράτος κύριε Μαντά, συγγνώμη, δώστε από το καλό πότε, παράδειγμα κύριε από Μαντά. Πότε σας προσβάλλει ο όρος κομματικός υπάλληλος? Λέω λοιπόν ότι ήσασταν κομματικοί υπάλληλοι που φιλοδοξούσατε να γίνετε κυβερνητικοί υπάλληλοι. Και έρχεστε τώρα να πείτε στους 40ριδες, στους 50ριδες, στους 60ριδες. Τελειώσαμε, κύριε. Αφήστε μας να παίξουμε κορώνα γράμματα τις τύχες της χώρας. Αφήστε μας να τζογάρουμε το μέλλον των παιδιών μας. Αφήστε μας να ρισκάρουμε την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν μας βγει, μας βγήκε. Γιατί όπως έχει πει ένας κυβερνητικός αστέρας, οι Έλληνες θέλουν αξιοπρέπεια πριν από δουλειές και λεφτά. Είναι η θεωρία των χορτάτων. Ο κόσμος εργασίας όμως θα σας πει ότι ο άνθρωπος για να έχει αξιοπρέπεια πρέπει να έχει δουλειά. Αλλά είπαμε. Κυρίες. Αλλά είπαμε. Εσείς. Ακόμη και για συνεταίρο σας από την ακροδεξιά, έναν άεργο επιλέξατε. Διορισμένο κρατικό στέλεχος από τα 26 του. Ο μηχανοδηγός του τρένου που μας πάει στον κρεμό ήταν το πουλέν της ακροδεξιάς που έγινε μετά το πουλέν της πρώτης φοράς αριστερά. Όμως, κύριοι της κυβέρνησης, αυτή τη φορά η επικοινωνιακή σας καταιγίδα δεν θα σας σώσει. Ξέρουμε εκ των προτέρων τι θα πείτε, γιατί έχει στερέψει και η φαντασία σας. Η Ευρώπη ήθελε αίμα και εμείς αντισταθήκαμε.